Έχουμε σήμερα την τιμή να είναι στην Τρίπολη ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο κύριος Φώτης Κουβέλης, τον οποίο καλωσορίζουμε στην πόλη μας, στα πλαίσια περιοδίας που κάνει στην Πελοπόννησο. Με θέμα βεβαίως τις ευρωεκλογές. Εδώ είναι παρόντες δύο υποψήφοι της Δημοκρατικής Αριστεράς για το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο Θόδωρος ο Παπαθεοδόρου, και ο συναδελφός μου δικηγόρος από το Άργος, ο κύριος Σίμος Βαρδάκας. Και όχι μόνο για τις ευρωεκλογές και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και στους δήμους όλης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Καλωσορίζω άλλη μια φορά τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς και έχει το λόγο ο ίδιος. Οι ευρωεκλογές πρέπει να στείλουν μήνυμα, διπλό μήνυμα στην Ευρώπη αλλά και στο εσωτερικό της χώρας. Πρέπει να αλλάξουν οι ασκούμενες πολιτικές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην χώρα μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ή θα πορευθεί μπροστά με μια ουσιαστική και πραγματική πολιτική και οικονομική ενοποίηση, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα όλα τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής, ή διαφορετικά θα παραμένει σε μια στασιμότητα. Μια στασιμότητα η οποία θα τροφοδοτεί συνεχώς τον ευρωπαϊκό φυγοκεντρισμό, δεν θα εξασφαλίζει την αναγκαία συνοχή, με ό,τι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και αντανάκλαση στις κοινωνίες, στους λαούς της Ευρώπης. Με το δεδομένο ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα κοινωνικής συνοχής, με δραματικό το μέγεθος της ανεργίας, το οποίο βεβαίως στη χώρα μας καταγράφεται με τον συγκλονιστικό αριθμό του 30% των συμπολιτών μας να είναι άνεργοι, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Η ανεργία άλλωστε χτυπάει την πόρτα και χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Η πολιτική που ακολουθήθηκε, αυτή η τιμωρητική γερμανική πολιτική στα ζητήματα της οικονομίας, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα. Έχει τροφοδοτήσει την ύφεση, την λιτότητα, που με τη σειρά τους έχουν τροφοδοτήσει και έχουν φτάσει τους δείκτες της ανεργίας σε αυτά τα υψηλά επίπεδα τα οποία λίγο πριν σας είπα. Και βεβαίως η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να εξασφαλίσει το στοιχείο της κοινοτικής αλληλεγγύης. Η χώρα μας έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, ξεπερνάει τα 320 δισεκατομμύρια. Δεν θα μπορέσει να είναι βιώσιμο το χρέος, δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί εάν με συναπόφαση της Ευρώπης δεν έχουμε μείωση, περικοπή μέρους του χρέους, δεν έχουμε χρονική επιμήκυνση αποπληρωμής και προφανέστατα μαζί με όλα αυτά χρειάζεται και η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Με άλλα λόγια, η ενιαία οικονομική ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία θα αλλάξει την ορότα και την πορεία των πραγμάτων, απομακρύνοντας την οικονομική πολιτική από το δόγμα μιας ασφυκτικής δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει λειτουργήσει ως ασφυκτικός κορσές, εάν δεν αλλάξει αυτό, τότε τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα έως ανυπέρβλητα και ιδιαίτερα για τη χώρα μας σε σχέση με την αναγκαία πορεία προς την έξοδο από την κρίση. Η πατρίδα μας χρειάζεται μία αναπτυξιακή έκρηξη, χρειάζεται όμως μία ανάπτυξη όχι άνεργη, διότι είναι δυνατόν να έχουμε αυξημένους δείκτες ανάπτυξης που να μην έχουν ενταγμένοι στις διαδικασίες της ανάπτυξης την απασχόληση. Και στην περίπτωση αυτής της αναπτυξιακής διαδικασίας, της αναγκαίας διαδικασίας που πρέπει να υπάρξει αν θέλουμε να μειώσουμε την ανεργία, πρέπει να είναι παρούσα η κοινοτική αλληλεγγύη, η ευρωπαϊκή στήριξη μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά ακόμη και ενός αναπτυξιακού ταμείου, το οποίο θα στηρίξει την αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου. Μήνυμα όμως και στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να στείλουν οι ευρωεκλογές, και όχι μόνο γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική καθορίζει, ετεροκαθορίζει σε σημαντικό βαθμό και την ασκούμενη στο εσωτερικό της χώρας πολιτική, αλλά και αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει, να μετακινηθεί
από την συντηρητική θέση που σήμερα βρίσκεται προς μια ουσιαστικά προοδευτική κατεύθυνση. Η ασκούμενη πολιτική από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ανεξάρτητα από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας είναι βαθύτατα συντηρητική, πολλαπλασιάζει τις ανισότητες, δεν προωθεί επί της ουσίας τις αναγκαίες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε απόλυτα να είναι δικαιολογημένη η πολιτική καταγραφή ότι και όσα ονομάστηκαν μεταρρύθμιση επί της ουσίας έχουν οδηγήσει σε απορρίθμιση. Έχω πει, αγαπητοί φίλοι, ότι η Δημοκρατική Αριστερά αμέσως μετά τις ευρωεκλογές αναλαμβάνει μεγάλη πρωτοβουλία προκειμένου να εκφραστεί με έναν κατά το δυνατό ενιαίο τρόπο η κεντροαριστερά στην πατρίδα μας. Η κεντροαριστερά είναι η πλειοψηφική κοινωνική δύναμη. Η Δημοκρατική Αριστερά ήδη έχει προχωρήσει στην συμπαράταξη προοδευτική συνεργασία, άλλωστε κατερχόμεθα ως Δημοκρατική Αριστερά προοδευτική συνεργασία στις ευρωεκλογές. Και σε αυτή την κεντροαριστερά, αυτή για την οποία θα έχουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και ανεξάρτητα από την καταγραφή της συμπαράταξης που έχουμε κάνει, που είναι σημαντική και θα διευρυνθεί, θα πρέπει να έχει ένα βαθύτατα προοδευτικό περιεχόμενο. Και στην υπόθεση αυτή της κεντροαριστεράς δεν χωράνε όλοι εκείνοι οι οποίοι ασκούν συντηρητική πολιτική. Δεν έχει θέση σε αυτή την κεντροαριστερά η σημερινή έκφραση του ΠΑΣΟΚ, η οποία πράγματι ακολουθεί μια βαθύτατα συντηρητική πολιτική, στο πλαίσιο άλλωστε της στρατηγικής συμμαχίας που έχει με τη Νέα Δημοκρατία. Πρόσφατα υπέγραψαν μετά την αποχώρηση της Δημοκρατικής Αριστεράς από την κυβέρνηση και προγραμματική συμφωνία με χρονικό ορίζοντα το 2018. Μια συμφωνία με συντηρητικό περιεχόμενο, με νεοφιλελεύθερο περιεχόμενο. Με τέτοια πολιτική δεν μπορεί να έχει παρουσία και θέση σε αυτή την κεντροαριστερά που εμείς ξεκινήσαμε να την δομούμε και θα την συνεχίσουμε και μετά τις ευρωεκλογές, με το δεδομένο ότι η προσπάθεια για τη συγκρότηση της κεντροαριστεράς του Μεγάλου Εύρους δεν την εξαντλούμε στην ημεροχρονολογία των ευρωεκλογών. Σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε πει ότι για τις εκλογές του πρώτου βαθμού, για τους Δήμους, για μας τα κριτήρια είναι τα προοδευτικά προγράμματα και η αξιοσύνη προσώπων. Και προς την κατεύθυνση αυτή έχουν κινηθεί αυτοδύναμα, χωρίς κεντρικού χαρακτήρα επιλογές, οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις της Δημοκρατικής Αριστεράς. Έτσι, πολίτες που αναφέρονται στην αυτοδιοίκηση και πρόσκυνται ή ανήκουν και στη Δημοκρατική Αριστερά, βρίσκονται σε ολόκληρη την Αρκαδία, σε διάφορα ψηφοδέλτια, με αυτά τα κριτήρια που σας είπα. Τα αυτοδιοικητικά προοδευτικά προγράμματα και την αξιοσύνη προσώπων που συγκροτούν τα συγκεκριμένα ψηφοδέλτια. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συγκρότηση του ψηφοδελτίου, τις περιφερειακές εκλογές, εμείς υποστηρίζουμε εκείνες τις αυτοδιοικητικές περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες είναι χειραφετημένες, είναι ακυδεμόνευτες από κόμματα και από την κυβερνητική εξουσία. Με βάση τα κριτήρια αυτά, στηρίζουμε, μετέχουμε στις δυνάμεις εκείνες που συγκρότησαν το ψηφοδέλτιο, την παράταξη Δημοκρατική Πελοποννησιακή Συνεργασία με επικεφαλής τον κύριο Δέδε.